Θα περάσουν δύο οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο με τη θαλασσία εμφάνιση ομάδα του Πανιωνίου με τις μαύρες. Θα λέγαμε εμφάνιση ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρήκε την ομάδα του Πανιωνίου μπροστά στο σκορ. Το γκολ του Γιώργου του Καλαμάτα που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ένα γκολ σε κρίσιμο και κομβικό σημείο της αναμέτρησης στο 31ο λεπτό. Οι παίκτες του Πανιωνίου πανηγύρισαν τον γκολ που πέτυχαν. Με τον κεντρικό αμυντικό των φιλοξενούμενων, τον Γιώργο τον Καλαμάτα, να έχει προωθηθεί μέσα στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με ένα κοντινό σούτ στην κλειστή γωνία του Παναγιώτου Στεριού. Κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι να ανοίξουν το σκορ. Με την πλάτη στον πάγκο βλέπουμε τον Κώστα, τον οικονόμου, τον παίκτη της Νέας Ιωνίας. Στη σέντρα διακρίνουμε τον Κώστα τον Λαγό, τον παίκτη για την γηπεδούχο ομάδα που έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε μία από τις λιγοστές καλές επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων με την κάθετη πάσα του Τρεμπίτσκα στον κενό χώρο για τον Ελλάγο. Αυτός όμως δεν μπόρεσε να πετύχει τον γκολ η πάσα ενώ έγινε σέντρα πριν από λίγο από τους παίχτες της Νέας Ιωνίας. Θα κερδίσει την μπάλα ο Ντούνιας. Ο Ντούνιας θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Βασίλη τον Γρηγοριάδη. Ο αριστερός ακραίος αμυντικός της ομάδας του Πανιωνίου πέρασε μια μπαλιά για τον Τσερέκοφ. Η μπάλα που κόντραρε και θα έχουμε το πλάγιο για την ομάδα της Νέας Ιωνίας από την δεξιά πλευρά όπως κινούνται οι γηπεδούχοι με τον Κώστα τον Τσιλιπίρα. Ο διαιτητής θα δώσει αλλαγή στο πλάγιο. Ο Βασίλης ο Γρηγοριάδης βρήκε στήριγμα στον Ντούνια. Οι παίχτες του Πανιωνίου με τον Τάσο τον Τζιανάκα να γυρίσει την μπάλα πίσω για σιγουριά στον Κώστα τον Σαμαρά. Οι παίχτες του Πανιωνίου με την κάθετη πάσα του Ντούνια. Έγινε η λάθος πάσα, κέρδισε την μπάλα ο Μπαντής. Ο Μπαντής με την μπάλα στα πόδια. Έγινε μια κόντρα τώρα από τον Γεωργάκα. Οι παίχτες της Νέας Ιωνίας με την μπάλα στα πόδια και τον Νικηφόρο τον Κοκοτσάκη να γυρίσει την μπάλα πίσω για τον goalkeeper των γηπεδούχων τον Λένα τον Αλέξανδρο που πέρασε με το ξεκίνημα της επανάληψης αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη τον Στεργίου. Να η ομάδα του Πανιωνίου και πάλι στο προσκήνιο από την αριστερή πλευρά μια σέντρα που βγήκε. Κάθε την παλιά από τον Ντούνια, να τώρα δεν θα μπορέσει ο Δαβίδης ο Νίκος να βρει την μπάλα στην κίνηση που έκανε. Ο Λένα θα την μαζέψει και θα την δώσει τώρα στον Κοκοτσάκη. Μπάλα στον Παντή. Ο Λένα και πάλι, ο Κοκοτσάκης και πάλι από την αριστερή πλευρά έψαξε να βρει τον Οικονομόπουλο. Δεν μπόρεσε αυτός να κερδίσει. Να κοντρολάρει την μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή πιεζόμενος. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Πανιωνίου με τον Βαλεντίνο τον Κορώνη. Αρκετά μέτρα πάνω από τη σέντρα του γήπεδου αυτό το πλάγιο. Τρέχει ο Γεωργάκας για να πιέσει τον Κοκοτσάκη. Το πλάγιο είναι το κέρδος των φιλοξενούμενων. Κερδίζουν μέτρα οι παίκτες του Πανιωνίου. Ανεβάζουν κόσμο μπροστά από την εστία του Λένα. Πανιώνιος στο πρώτο ημίχρονο που είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας στον χώρο του κέντρου. Κατάφερε να πετύχει και τον γκολ. Να ο Δαβίδης πάνω στην πλάγια γραμμή ο οποίος επιχείρησε να ξεφύγει από τον Κοκοτσάκη. Τελικά δεν προλάβε την μπάλα υψηλός όμως επιθετικός ομάδας της Νέας Μήνης και αρχηγός για την ομάδα του Πανιωνίου σήμερα. Ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελέσει ο Αλέξανδρος Ολένα δίνοντας την μπάλα στον Κοκοτσάκη. Τραντοφύλακας Νέας Ιωνίας Ολένα ψάχνει να βρει στήριγμα. Με το κεφάλι μπάλα γύρισε από τον Τρεμπίτσκα στον Κοκοτσάκη και πάλι ο Τρεμπίτσκα θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Μπαντή. Παρακινδυνευμένα ο Μπαντής βρήκε τον Χρήστο τον Τζιλιπίρα, τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό των γηπεδούχων. Μπαλιά δεν ήταν καλή στο βάθος, το επιχείρησε ο Κώστας ο Τζιλιπίρας. Θα έχουμε τώρα τους παίκτες του Πανιωνίου με μια προσπάθεια από τα αριστερά.
Μπάλα στον Γιωργάκα. Ο Ντούνιες που άλλαξε την μπάλα. Η μπάλα στον Γρίβα. Ο Δαβίδης. Να λοιπόν τώρα ο Πανιώνες πολύ επικίνδυνα, όμορφα άλλαξαν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Τελευταία στιγμή ο Χρήστος ο Τσιλιπίρας, τον πρώτο δοκάρι. Σωστά το προκειμένος απομάκρυνε. Και τώρα έχουμε τον Άγγελο τον Μπουσάη να κάνει μια κάθετη παλιά, όμως πιο γρήγορα τόσο Τσιανάκας κερδίζει τη μονομαχία αυτή από τους παίκτες Νέας Ιωνίας. Και τώρα έχουμε ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την ομάδα του Πανιωνίου από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα από τον Τούνια γύρισε πίσω. Ένα πλάγιο που εκτέλεσαν οι παίκτες του Πανιωνίου, ο Ντούνιας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τζιανάκα. Να η ομάδα του Πανιωνίου τώρα στο προσκήνιο με τον Τσερέκοφ να κάνει την κάθε την παλιά στον κενό χώρο για τον Δαβίδη. Πιο γρήγορα ο Λένα διάβασε τη φάση, μπλόκαρε, την έδωσε στον Χρήστο τον Τσιλιπίρα. Οι παίκτες Νέας Ιωνίας με τον Παντή. Η πάσα που θα γίνει για τον Αλέξανδρο Μπρεμπίτσκα. Να τώρα ο Μέμι, ο Μέμι που θα κάνει την παλιά, πολύ δυνατή παλιά, πολύ δυνατή παλιά για τον Κώστα τον Οικονόμου. Θα μπλοκάρει την μπάλα πηγαίνοντας λίγα μέτρα μακριά από την αιστεία του Σαμαράς. Ένα φάουλ που θα γίνει τώρα από τον Ντούνια επάνω στον Μέμι. Ο Μέμις ο οποίος θα φύγει από την μπάλα. Βλέπουμε τον Τρεμπίτσκα στο βάθος να είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του φάουλ για λογαριασμό των γηπεδούχων. Με την πλάση του Βάκο διακρίνουμε και τον Οικονομόπουλο. Ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας το οποίο θα εκτελεσεί σε λίγο. Ένα ανθρώπινο τείχος από δύο παίκτες του Πανιωνίου. Μπάλα θα κοντράρει. Απομακρύνει ο Τσιανάκας. Ο κεντρικός αμυντικός τον φιλοξένει να σου το απομακρύνει. Αυτή μπάλα στο δοκάρι, λες και δίνει. Να το που θα γίνει. Έγινε ένα σουτ στη συνέχεια από τον Άγγελο τον Μπουσάη. Η μπάλα που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι εστίασε του Σαμαρά. Ένα σουτ από μακρινή απόσταση. Η ευκαιρία για την Αιωνία. Τώρα έχουμε αλλαγές για την ομάδα του Πανιωνίου. Πήγε από το παιχνίδι ο Φίλιππας ο Τσερέκοφ, από ό,τι μπορέσαμε να διακρίνουμε, καθώς επίσης και ο Γεωργάκας. Μια αλλαγή και για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Θα φύγει ο Οικονομόπουλος. Δεν είχε πάλι στο παιχνίδι. Ο Κόγιος είναι αυτός. Πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Η μπάλα στον Τάσο τον Τζιανάκα. Ποιος θα βγάλει μια σέντρα. Ο Δαβίδης επιχείρησε να περάσει μια παλιά αριστερά. Η ομάδα του Πανιωνίου θέλει να βγει μπροστά. Δεν θα φτάσει η μπάλα στον Ντούνια. Κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες Νέας Ιωνίας. Η πάσα του Κώστα του Οικονόμου σε ένα σημείο που πήγε γρήγορα ο Μαρτίνος λίγο νωρίτερα. Θα χάσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο να κερδίσει την μπάλα ο Κώστας ο Λαγός. Εδώ έχουμε ένα τράβημα της φανέλας πάνω στον Κόγιο. Ο διαιτητής που θα βγάλει και την κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Πανιωνίου. Ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας περίπου 10 μέτρα πάνω από τη σέντρα του γήπεδου. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί με τον διαιτητή να γράψει τις σημειώσεις του, την κίτρινη κάρτα που έβγαλε πριν από λίγο. Το γκολ του Γιώργου του Καλαμάτα που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η Ιωνία που είχε μια ευκαιρία πριν από λίγο με ένα μακρινό σουτ, η μπάλα να βρίσκει το δοκάρι. Η μπάλα τώρα στον Κώστα τον Οικονόμο, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από δύο αντιπάλους εκεί. Δέχεται την πίεση των επέκτων της ομάδας. Αφού δεν το είδαμε ρε, δεν το είδες έτσι, δεν το είδες. Ο διαιτητής που άφησε το παιχνίδι συνεχιστεί κανονικά.
Ακούσαμε και κάποιες διαμαρτυρίες από τους άνθρωπους της Νέας Ιωνίας. Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Θα έχουμε ένα ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Σαμαρά. Ο φυλακάς του Πανιωνίου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κατεβάζει την μπάλα. Ο Χάσκα που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Μια προσπάθεια από τον Μαρτίνο. Η μπάλα αριστερά με τους παίκτες του Πανιωνίου να βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Γίνει το σούτα από τον Γρίβα. Ο Φρίξος ο Γρίβας έκανε το αριστερό βολέ. Δεν μπόρεσε να ευνηδιάσει τον goalkeeper της Νέας Ιωνίας, τον Αλέξανδρο τον Λένα. Θα έχουμε το ελεύθερο το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο από τον goalkeeper των Γηπεδούχων, ο οποίος πήγε να μαζέψει την μπάλα, να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει συνέχεια. 10 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Νέα Ιωνία Πανιώνιος στο 0-1, 7η αγωνιστική του πρωταλήματος των πέτων της ΕΠΣΑ. Το goal για την ομάδα της Νέας Μήνης από τον Γιώργο τον Καλαμάτα στο 301 λεπτό. Δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει την μπάλα, πιεζόμενος στο βάθος ο Νικολιάς. Πανιώνιος που έκανε αρκετές αλλαγές στην επανάληψη. Βγάλει την παράλληση έντρα. Ο Αλέξανδρος το Λένα κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Ενώ ήταν και ο Χάσκα, ο οποίος βρέθηκε στα καρέ των γηπεδούχων περιμένοντας κάποιο πιθανό λάθος, όμως ο Λένα πολύ όμορφα λίγο νωρίτερα μπλόκαρε την μπάλα. Παίχτες Νέας Ιωνίας με τον Άγγελο τον Μπουσάη στο βάθος. Τώρα να βρίσκει στήριγμα, δεν θα φτάσει μπαλά στον Μέμι. Να ο Γιώργος ο Καλαμάτας πολύ όμορφα κέρδισε την μπάλα, αλλά επιχείρησε να περάσει μια παλιά για τον Δαβίδη. Παίχτες Νέας Ιωνίας με τον Μέμι. Ο Μέμι κρατάει την μπάλα στα πόδια, δέχεται την πίεση από τον Νίκολια και τον Ντούνια. Το κέρδος για την ομάδα της Νέας Ιωνίας είναι το πλάγιο, με την πλάτη του Βάκο βλέπουμε και τον Χάσκα. Με το 13 στην πλάτη. Ωραία. Ο Μέμι κρατάει την μπάλα. Θα κάνει και μια παλιά. Ο Τσιανάκας ελέγχει. Και απομακρύνει τώρα την μπάλα από τους κορυφαίους του Πανιωνίου. Και αυτός μαζί με τον Γιώργο τον Καλάματα το σκόρερ. Η μπάλα θα φύγει από τον Αλέξανδρο τον Λένα. Η μπάλα θα σκάσει. Διεκδικεί την μπάλα στον αέρα κερδισμένος ο Νικολιάς. Ο διαιτητής θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση νωρίτερα. Δεν θα μπορέσει το πάθος ο Νίκος ο Δαβίδης να βγει μπροστά με αξιώσεις. Αποθέσει πλάγια. Την μπάλα στον Αλέξανδρο τον Ελένα, ο οποίος αλλάζει την μπάλα δεξιά για το σημείο που κινείται. Ο Τσιλιπίρας, ο Χρήστος Τσιλιπίρας. Την μπάλα στα πόδια του Λαγού. Δεν μπόρεσε να συνδυάσει σωστά με τον Μπουσάη. Την μπάλα στα πόδια των παιχτών του Πανιωνίου. Έρχεται ο Ντούνιας, ο Μπουσάη στην μπάλα. Ο Μέμι θα κάνει μια μπαλιά για τον Κώστα τον Οικονόμ. Παρεμβάλλονται και πάλι παίκτες του Πανιωνίου που κερδίζουν την μπάλα. Οι φιλοξενούμενοι τώρα θα κάνουν το λάθος με το σώμα του Χάσκα. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας, το οποίο θα εκτελεστεί από τον Τρεμπίτσκα. Τρεμπίτσκα που στην επανάληψη παίζει από την αριστερή πλευρά. Μια μπαλιά από τον Μέμι, δεν θα φτάσει μπαλά στον Κώστα τον Οικονόμου. Οι παίκτες του Πανιωνίου κέρδισαν την μπάλα και τώρα ο Χάσκα κατάφερε να βρει στήριγμα. Ο Χάσκα ανεβαίνει ψηλά, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει τον Μέμι. Ποιος θα δώσει την μπάλα στον Τρεμπίτσκα. Τρεμπίτσκα ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να εκτελέσουν τώρα οι γηπεδούχοι και να ανεβάσουν κόσμο μπροστά από την αιστεία.
του Σαμαρά. Οι αλλαγές που συνεχίζονται στο βάθος, ο Κώστας ο Τσιλιπίρας στα φύλλα το παιχνίδι. Να δούμε ποιος είναι αυτός που τον αντικατέστησε. Στα σώματα των παίκτων του Πανιώνιου και θα έχουμε ένα επανάληψη στο φάουλ. Έλα! Τρεμπίτσκα. Έλα, χάνεται, έλα! Θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Κοίτα ρε παιδιά, κοίτα ρε παιδιά. Ο Κοτσάκης αλλάζει την μπάλα με τον Κώστατον. Με τον Χρήστο τον Τζιλιπίρα. Αυτός θα κάνει την τάδε την παλιά. Παίχτες Νέας Ιωνίας με τον Άγγελο τον Μπουσάη στο χώρο του κέντρου. Να γυρίσει την μπάλα πίσω για συμβουλία στον Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης που δέχεται την πίεση βρίσκει τον τρόπο. Να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Αλέξανδρο τον Ελένα. Την μπάλα στο χώρο του Σέντρας με τον Τσιανάκα πιο δυνατά και με μεγαλύτερο πάθος θα πάει να κερδίσει την μπάλα, πιεζόμενος τώρα από το λαγό. Θα κάνει μια μπαλιά αριστερά για τον Νικολιά, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας τώρα στο προσκήνιο. Με τον Μπαντή να έχει την μπάλα στα πόδια, να κάνει μια μπαλιά δεξιά. Και ενώ ο Πανιώνιος ετοιμάζει και άλλες αλλαγές, ο Γιώργος ο Καλαμάτας θα διώξει. Έχουμε τον Μαρτίνο στο βάθος. Τον Γιώργο τον Μαρτίνο να κάνει το φάουλ σε μια προσπάθεια να σταματήσει τους γηπεδούχους. Με τον Άγγελο τον Μπουσάη να ετοιμάζει στο βάθος να εκτελέσει ένα φάουλ. Ο Μαρτίνος θα φύγει από το παιχνίδι για την ομάδα του Πανιωνίου. Ο αμυντικός μέσος των φιλοξενούμενων. Όλα αυτά και να έχουμε συμπληρώσει το 17ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου. Θα βγει και ο Νίκος Λαβίδης, ο υψηλός όμως επιθετικός. Για την ομάδα του Πανιωνίου, ο οποίος θα αποχωρήσει. Φάουλ το οποίο εκτελείται με το κεφάλι, ο Τιανάκας βρίσκει τρόπο για να απομακρύνει την μπάλα. Ο Γιώργος ο Καλαμάτας τώρα άνοιξε πολύ την μπάλα, θα κερδίσει ο Άλεξανδρος ο Τιανάκας, ο οποίος θα κάνει και την πάσα για τον Λαγό. Ο Λαγός ο οποίος έχει χώρο θα κάνει και το δεξί βουλέφι, μπάλα θα περάσει δίπλα, θα λέγαμε, από κάτω το κάτω της εστίαση του Σαμαρά. Ο Κώστας ο Λαγός, ο οποίος έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες. Όσο στον πρώτο, όσο και στο δεύτερο ημίχρονο, πιο επικίνδυνος επιθετικός για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ένα η μπάλα που θα φτάσει τώρα στον Ντούνια. Ο Γιώργος Ντούνιας, ο μέσος της ομάδας του Πανιωνίου, ξεφεύγει εντυπωσιακά, θα βγάλει και την μπροστινή μπαλιά. Ο Χρήστος Τσιλιπίρας έρχεται πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα για να την απομακρύνει, παραχωρώντας ένα πλάγιο για την ομάδα του Πανιωνίου. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Βαλεντίνο τον Κορώνη. Ο δεξιός ακραίος αμυντικός ομάδας του Πανιωνίου θα εκτελέσει ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Έρχεται ο Γρίβας με το κάτι παραπάνω. Να η ευκαιρία τώρα, η σέντρα που θα βγει. Θα έχουμε το κόρνερ στη σέντρα που βγήκε από τον Νίκο τον Μουτεσίδη, ο οποίος έβγαλε μια σέντρα, δεν μπόρεσε. Δεν μπορούσε ο Κουκοτσάκης να απομακρύνει την μπάλα. Ένα κόρνερ που θα φέρει αρκετό κόσμο μπροστά από την εστία του Αλέξανδρου του Λέννα. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Γιώργο τον Ντούνια. Ο μέσος της ομάδας του Πανιωνίου, ένα τέταρτο από το τέλος του παιχνιδιού, θα έχει την ευκαιρία με ένα στημένο να φέρει την μπάλα μπροστά από την εστία των γηπεδούχων. Ο Μπουσάη που έφυγε πριν από λίγα από το παιχνίδι. Καλά στα καρέ. Απείλησε πριν από λίγο. Λάθος πάσα από τον Νικηφόρο τον Κοκοτσάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά σωστά για τον Αλέξανδρο, τον
Τρεμπίτσκα, ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Πάσα από το Χάσκα, μπάλα πίσω στον Εντούνια. Παίκτες του Πανιωνίου που κρατάνε την μπάλα στα πόδια, δεν πιέζεται ιδιαίτερα. Να ο Βαλεντίνος ο Κορώνης, ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Μακαντώνη που πέρασε και αυτός πριν από λίγο, η μπάλα στον Τάσο τον Τσιανάκα, ο οποίος επιχείρησε την μπαλιά, χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του Πανιωνίου. Και τώρα έχουμε τους γηπεδούχους να κάνουν νέο λάθος, η μπάλα στον Τσιανάκα. Τσιανάκας που κρατάει την μπάλα στα πόδια θα κάνει και τη μεγάλη μπαλιά με το κεφάλι. Ο Νικηφόρος ο Κουκοτσάκης δίνει λύση από μάκρυν την μπάλα, ο Μέμης είναι αυτός ο οποίος θα αλλάξει την μπάλα αριστερά με τον Αλέξανδρο τον Τρεμπίτσκα. Μια μονομαχία ανάμεσα στον Κώστα τον Οικονόμου και τον Κορώνη, κερδισμένος ο παίκτης του Πανιωνίου. Θα έχουμε σε λίγο ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μακαντώνη. Η μπάλα τώρα στα πόδια του Ντούνια. Αυτός θα γυρίσει την μπάλα ακόμα πιο πίσω για τον Σαμαρά. Ο Τάσος ο Τσιανάκας βρίσκει στήριγμα από την αριστερή πλευρά. Η ομάδα του Πανιωνίου με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Μια μπαλιά για τον Φρίτσο τον Γρίβα. Μπαλιά τώρα δυνατή από τον Γιώργο Καλαμάτα για τον Κορώνη. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες της Νέας Ιωνίας με τον Αλέξανδρο τον Τρεμπίτσκα. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Μια σέντρα που θα βγει από τον Τρεμπίτσκα. Πέρασε και ο Ρούτσης στο παιχνίδι πριν από λίγο για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Δεν θα μπορέσει ο Ντούνιας να ξεπεράσει τον Χρήστο τον Τηλεπίρα. Το θα δώσει στο Μένι. Ο Μένις επιχείρησε την κάθε την παλιά. Πέφτες Νέας Ιωνίας θέλουν να μπουν μπροστά. Να η μπάλα στον Κώστα τον Οικονόμου, ο οποίος προσπαθεί να ξεπεί για πρώτη πάλι για της καταλογής την παράβαση. Ένα φαουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας με τον Κώστα τον Οικονόμου. Να προσπαθεί να ξεφύγει από δύο και τρεις αντιπάλους. Ένα φάουλ με τον Τρεμπίτσκα, 22 λεπτό στην επανάληψη. Πολύ ο κόσμος τώρα που θα πάρει θέση μπροστά από την εστία του Σαμαρά. Έλα γρήγορα, γρήγορα. Θα φύγει από το παιχνίδι και ο Νικηφόρος ο Κουκοτσάκης. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Νέας Ιωνίας με τον Τρεμπίτσκα. Έλα, μπράβο, ρε καλό. Η μπάλα απομακρύνεται, το σουτ που θα γίνει. Οι παίκτες Νέας Ιωνίας δεν θα γίνει. Σωστή η πάσα από τον Εφόγιο. Πίεσαν ψηλά οι παίκτες Νέας Ιωνίας. Ένα φάουλ που θα γίνει από τον Ντούνια. Ένα φάουλ που κέρδισαν οι γηπεδούχοι, είδαμε στο βάθος τον Βάιο το Λάπα σε μία από τις πολλές αλλαγές που έχει κάνει στην επανάληψη και ο Μιχάλης Μεταλλινός. Ο Αλέξανδρος ο Τρεμπίτσκα ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα φάουλ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας περίπου 20 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της εστίας του Σαμαρά. Αυτό το φάουλ, το φάουλ το εκτελεί ο Τρεμπίτσκα. Πολύ μεγάλη επέμβαση στο βάθος από τον goalkeeper της ομάδας του Πανιωνίου, τον Κώστα τον Σαμαρά, που σηκώθηκε στον αέρα με τα μεγάλα του χέρια, βρήκε την μπάλα, την απομάκρυνε παραχωρώντας το corner. Ένα corner για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ποιος θα πάει για να εκτελέσει αυτό το corner? Θα πάει ο Τρεμπίτσκα τελικά, που εκτελεί τα στημένα για λογαριασμό του κηπεδούχου. Όχι, δεν είναι ο Τρεμπίτσκα. Είναι ο Κόγιος από την πόλη, να δούμε.
Αλλά στα καρέ στο πρώτο δοκάρι μπάλα που μακρύνεται από τους παίκτες του Πανιωνίου. Φιλοξένουμε θέλει να βγουν μπροστά τώρα. Με παλιά πολύ επικίνδυνο στον κέντρο χώρο. Δεν μπορεί ο Χρήστος ο Τσιλιπίδας να σταματήσει να κάνει το 0-2 για την ομάδα του Πανιωνίου. Να λοιπόν, ο Πανιώνιος θα βρει τον τρόπο στην κόντρα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ με τον Ενίκο, τον Εμουτεσίδη. 2 μέτρα παιδιά, να κάνει αυτό το πλασέ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-2 λοιπόν για την ομάδα του Πανιωνίου, 10 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Νίκος Εμουτεσίδης δεν αστόχησε. Μετά την παλιά που δέχτηκε στον κενό χώρο και ενώ είχε ανέβει ψηλά Καβέλα. Η άμυνα της Νέας Ιωνίας. Η πάσα που θα γίνει από τον Λάπα. Προσπάθεια τώρα με τον διατή να έχει καταλογήσει ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ένα φάουλ για την Αιγυπτιακή ομάδα. Φάνηκε να τσιμπά την μπάλα αυτόν τον Ρίσο Πολυμέρο. Και έπεσε λίγα κατοστάξει από τη μεγάλη περιοχή από δέση πλάγια. Ο διετής θα καταλογήσει την παράβαση, θα δώσει το φάουλ αυτό για την Κυπέδουχο ομάδα με τον Μέμι. Να φεύγει από την μπάλα και ο Κώστας ο Λαγός είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετούς παίκτες Νέας Ιωνίας μπροστά από την αιστεία του Σαμαρά. Πανιώνας πριν από λίγο έτυχε ένα δεύτερο γκολ. Να το φάουλ το οποίο εκτελείται. Μπάλα περάσει ψηλά πάνω από το ριτζόντιο κάτι της αιστείας του Σαμαρά. Δεν θα μπορέσουν οι γηπεδούχοι. Να απειλήσουν όπως θα ήθελα την αιστεία του goalkeeper, τον φιλοξενούμενο του Κώστα του Σαμαρά. Θα πάει να μαζέψει την μπάλα, να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. 8 λεπτά υπολείπονται ακόμα κανονικής διάρκειας χρόνου για να τελειώσει η σημερινή αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα των παιδών της ΕΠΣΑ. Όπως σας λέγαμε και στον πρόλογο, Πανιώνιος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Για αυτόν τον λόγο βρίσκεται και στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πανιώνιος που έχει το προβάδισμα 2 τερμάτων. Μια Ιωνία που είχε κάποιες ευκαιρίες εδώ με τον Κώστα τον Λαγό που θέλει να ξεφύγει. Δέχεται το μαρκάρισμα και θα έχουμε το out όπως δίνει χαρακτηριστικά διαιτής. Θεωρώντας η μπάλα βρήκε τελευταία φορά τον παίκτη της Νέας Ιωνίας ο οποίος τώρα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στο βάθος και θα σηκωθεί σιγά σιγά με την βοήθεια ενός παίκτη της ομάδας του Πανιωνίου. Μια όμορφη ενέργεια fair play. Πέφτει της ομάδας του Πανιωνίου. Τσιανάκα στο βάθος θα κάνει μια πάσα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του Πανιωνίου. Να ο Μέμι, η πάσα που θα γίνει από τον Λάπα, ο Τσιλιπίρας για τον Αλέξανδρο Ντρεμπίτσκα, η μπάλα αριστερά στο σημείο που κινείται. Ο Λάπας χάθηκε η μπάλα, να και πάλι με τον Εμουτεσίδη παίκτης του Πανιωνίου στην κόντρα επίδεση. Την τελευταία στιγμή θα βάλει την κόντρα, ο Μπαντής θα μπλοκάρει την μπάλα, ο τραντοφύλακας των γηπεδούχων, ο Αλέξανδρος ο Λένα, μπάλα που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα έχουμε ένα πλάγιο. Στο βάθος διακρίνουμε τον Κώστα τον Σεβαστό που αντικατέστησε στην επανάληψη τον Κώστα τον Τζιλιπίρα παίζοντας από τη δεξιά πλευρά της άμυνας των γηπεδούχων. Να ο Μέμι ο οποίος επιχείρησε να τα κάνει όλα μόνος του, δεν είναι εφικτό να ξεφύγει από τους αντιπάλους του. Ο Κώστας ο Λαγός θα χάσει την μπάλα από τον Τάσο τον Τζιανάκα. Ο Σεβαστός πιέζει ψηλά, κέρδισε μια μονομαχία. Δεξιός ακραίος αμυντικός της ομάδας της Νέας Ιωνίας. Και πάλι μπάλα στο Σεβαστό, ο οποίος επιχείρησε να κάνει μια κοντινή πάσα
Πανιώνιος τώρα στην κοντραεπίθεση. Μια πολύ επικίνδυνη προσπάθεια των παιχτών του Πανιωνίου να βγουν μπροστά, έστω και δύσκολα. Έβαλε την προβολή ο Αλέξανδρος ο Τρεμπίτσκα, που μάκρυνε την μπάλα και θα έχουμε ένα κόρνερ για τον Πανιώνιο. Όλα αυτά 5 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί με κοντινή πάσα. Μετάλλα στον πολύ μεγάλη επέμβαση, μπάλα στο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα. Να λοιπόν μια φάση μετά τη σέντρα που βγήκε από τον Νικολιά. Η κόντρα που έγινε, κερδισμένος ο Γιώργος Σοντούνιας και με ένα γκολ πραγματικά. Την μπάλα έκανε και το χατήρι στους φιλοξενούμενους σε μια φάση διαρκείας μετά την αρχική. Ο Μάξης μπάλας από τον Λένε, μπάλα κόντρα, στη συνέχεια έγινε το σούτ, την μπάλα βρήκε και το κάτω δοκάρι της εστίας του goalkeeper τον γηπεδούχο. Από κοντά ο Ντούνιας έγραψε το 0-3 με την νίκη της ομάδας του Πανιώνιου. Θα λέγαμε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης να παίρνει διαστάσεις. Ο Ντούνιας τώρα κάνει μια έξοχη ενέργεια, ξέφυγε από τους αντιπάλους, θα κερδίσει και το φάουλ. Ένα φάουλ από τον Κώστα, τον Λάγο. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί σε λίγο για την ομάδα του Πέτρου, του Κοντοβράκη, του προπονητή της ομάδας του Πανιώνιου, που έκανε αρκετές αλλαγές στην επανάληψη, θέλοντας να δώσει γρήγορο ρυθμό στην ομάδα του. Πανιώνιος κατάφερε να έχουν τελεχθεί τα λάθη. Που θα γίνει, επικίνδυνο το σούτ από τον Γρίβα, νέο σούτ που θα γίνει, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Αλέξανδρο τον Ελένα στο σούτ από τον Μητεσίδη, που παίχτες Νέας Ιωνίας από την αριστερή πλευρά με την πάσα του Λάπα για τον Πολυμέρου. Την μπάλα στον Τρεμπίτσκα, ο Τρεμπίτσκα που θα βγάλει μια σέντρα στον κοινό χώρο. Εκεί ο Τάσος ο Τσιανάκας κερδίζει αρχικά τις κόντρες, συνέχεια ήρθε να διεκδικήσει την μπάλα στο βάθος ο Κώστας. Ο Λαγός δεν θα μπορέσει να κερδίσει κάτι, ο επιθετικός των γηπεδούχων. Σε λίγο θα περάσουμε στα τελευταία τρία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Πανιώνιος που έχει μια εξαιρετική παράδοση σε αυτό εδώ το γήπεδο της Νέας Ιωνίας στα τελευταία χρόνια. Θα φύγει και σήμερα με αυτό το πολύτιμο τρίποντο. Πολύ δύσκολα η ομάδα της Νέας Ιωνίας θα μπορέσει σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που υπολείπεται να πετύχει κάτι καλό. Ο Νικολιάς που έκανε μια πάσα, πολύ όμορφη ενέργεια από τον Γρίβα. Ο Γρίβας ξεφεύγει, θα κάνει και την πάσα αριστερά. Η ομάδα του Πανιωνίου στο προσκήνιο και πάλι η προβολή που θα γίνει από τον Κώστα τον Λάγο. Το κέρδος για την ομάδα του Πανιωνίου είναι το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Η μπάλα στα πόδια του Χάσκα. Μέσω της ομάδας του Πανιωνίου επιχείρησε να ξεπεί από 2-3 αντιπάλους, θα καταφέρνει. Ζητάει την μπάλα ο Γρίβας, δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Να τώρα ο Βαλεντίνος ο Κορώνης, ο οποίος έβαλε την προβολή, αλλά έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια ο Κώστας ο Χρήστος Τσιλιπίρας και έλαβε την μπάλα. Θα κάνει και την παλιά στον κοινό χώρο. Να δούμε τώρα αν οι παίκτες Νέας Ιωνίας μπορέσουν να πετύχουν κάτι καλό. Θα μπορέσει ο Ρούτσης να ξεφύγει. Ο Βαλεντίνος ο Κορώνης άνοιξε την μπάλα. Οι παίκτες του Πανιωνία επιχειρούν τώρα σε θέση άμυνας. Η μπάλα αριστερά στον Λάπα που θα βγάλει την παράλληλη σέντρα. Θα δούμε αν θα γίνει το σούτ από τον Εμέμι. Η μπάλα δεξιά στον Λάγο. Ο Λάγος δεν μπορεί να ξεφύγει από τους αντιπάλους του. Μπαλιά που έγινε από τον Αλαζίδη για τον Χάσκα. Παίκτες του Πανιωνίου πολύ όμορφα συνδυάζονται.
Από την αριστερή πλευρά έχουν ανέβει ψηλά τώρα και οι παίχτες της Νέας Ιωνίας και έχουν κενά βέβαια στην άμυνα. Θα γίνει το σουτ τώρα, πολύ επικίνδυνο το σουτ από τον Νικολιά, τον Κώστα τον Νικολιά. Πλησιάζουμε το τέλος του παιχνιδιού. Σε λίγο θα, σε 20 δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Πανιόνιος κατορθώνει να φτάνει στη νίκη. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει τον γκολ που έψαχνε με τον Γιώργο τον Καλαμάτα στην επανάληψη. Νέα Ιωνία άφησε πολλά και ένα στην άμυνά τη. Στην κόντρα επίθεση ο Πανιόνιος μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί. Το διαιτητής μόλις τώρα θα σφίξει για τελευταία φορά. Πανιόνιος θα φτάσει στη νίκη. Κόντρα στη Νέα Ιωνία με σκορ 3-0. Οι παίκτες των δύο ομάδων που ανταλλάσσουν κυραψίες. Δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Ο Πανιόνιος καλύτερος. Μεγαλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, καθώς και τα πολλά λάθη μπροστά από την εστία των γηπεδούχων. Και κατάφερε να προσθέσει τρεις πολύτιμους βαθμούς στη συντομηρή του. Η ομάδα του Πέτρου του Κοντοβράκη θα φτάσει την νίκη με σκορ 3-0 κόντρα στην ομάδα της Νέας Ιωνίας, στο βάθος υπέκτησε του Πανιόνιου, που σίγουρα ικανοποιημένη από την εξέλιξη του παιχνιδιού, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που δεν κατάφεραν παρά το γεγονός ότι δημιούργησαν και έχασαν κάποιες ευκαιρίες να πετύχουν κάποιο γκολ και να διεκδικήσουν το θετικό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στους παίκτες και των δύο ομάδων για το θέαμα προς.